μόλις ξύπνησα, είναι 1 Δεκεμβρίου και είναι η πρώτη μέρα των vlog μας. Λοιπόν, μιας και είναι η πρώτη μέρα, θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, θα ήθελα να σας πω το λόγο που αποφάσισα να κάνω vlog μας, παρά το γεγονός ότι το κανάλι μου είναι αρκετά μικρό ακόμα. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο που σας έκανα την ανακοίνωση για τα vlog μας, ήταν μια ιδέα που μου ήρθε στο μυαλό και αν δεν την έκανα, θα έσκανα. Ο άλλος λόγος που αποφάσισα να κάνω vlog μας είναι γιατί τα τελευταία χρόνια δεν αισθάνομαι τόσο πολύ το χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Δεν αισθάνομαι δηλαδή ότι έρχονται Χριστούγεννα. Παρόλες τις προσπάθειες που κάνω κάθε χρόνο, κυρίως με μαγειρική και ζαχαροπλαστική, να νιώσω έτσι λίγο περισσότερο το χριστουγεννιάτικο πνεύμα και να νιώσω ότι έρχονται Χριστούγεννα, δεν το νιώθω. Δεν το νιώθω όπως όταν ήμασταν παιδιά. Που είναι και λογικό, θα μου πεις, γιατί εντάξει, όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να αποκτάς υποχρεώσεις, αρχίζεις να αποκτάς κάποια προβλήματα, έχεις άγχος στη ζωή σου, έχεις πάρα πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, φέτος σκέφτηκα ότι θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα να κάνω vlog μας και έτσι με αυτόν τον τρόπο να νιώσω λίγο περισσότερο τα Χριστούγεννα, το χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Σκοπός μου μέσα από τα vlog μας είναι να σας δείξω τόσο στην καθημερινότητά μου όσο και τις προετοιμασίες μου για τα Χριστούγεννα, αλλά και να διοργανώσω αν θέλετε κάποιες δραστηριότητες τόσο για εμένα όσο και για εσάς, για να νιώσουμε και οι δύο πλευρές όσο περισσότερο γίνεται τα Χριστούγεννα. Ελπίζω να τα καταφέρω, ελπίζω να σας κάνω να νιώσετε κι εσείς το χριστουγεννιάτικο πνεύμα περισσότερο με αυτόν τον τρόπο και ελπίζω αυτό το πείραμα που ονομάζεται vlog μας να πάει καλά και να καταφέρω να γυρίσω όλες τις ημέρες και να μην σταματήσω τα vlog μας πιο σύντομα. Αυτά για την ώρα, πάω να ξεκινήσω δουλίτσα, πάω να γράψω κάποια άρθρα στα site μου και να κάνω και κάποιες άλλες δουλειές και να επιβεβαιώσω το πρόγραμμα για το απόγευμα. Θα σας πω αργότερα τα πλάνα μου όταν το επιβεβαιώσω. Τα λέμε σε λιγάκι! Μόλις τελείωσα το άρθρο μου για το Stylishly Beautiful, το οποίο θα μπορείτε να το βρείτε αύριο ή μάλλον σήμερα, γιατί θα βλέπετε το βίντεο αυτό την Παρασκευή, από τις 12 η ώρα στο site του Stylishly Beautiful, stylishlybeautiful.com, και θέλω να σας πω τι έχουμε ετοιμάσει με τον T για αυτές τις μέρες. Αποφασίσαμε με τον T να φτιάξουμε το δικό μας Advent Calendar, με το οποίο θα μετράμε τις μέρες που απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλαμε να κάνουμε λίγο κάτι ιδιαίτερο μεταξύ μας, να ξεκινήσουμε μια καινούργια παράδοση. Έχουμε ετοιμάσει ήδη τα ημερολογιά μας, όπου έχουμε κάνει ο ένας τον άλλον δώρο το ημερολόγιο αυτό και τα έχουμε φτιάξει όλα μόνοι μας. Έχουμε βάλει μέσα σε κάθε μέρα τα δικά μας προσωπικά μικρά δωράκια, τα οποία μπορεί να είναι από σοκολατάκια μέχρι οτιδήποτε άλλο, και ανυπομονώ πραγματικά να τα ανοίξω και να δω τι έχει βάλει μέσα στα σακουλάκια μου και να ανοίξει και αυτό στα δικά του και να δει τι έχω βάλει μέσα στα δικά του και να δείτε και εσείς τα δωράκια που ανταλλάξαμε μεταξύ μας. Θα σας δείξω τώρα πώς ακριβώς τα κάναμε για να πάρετε μια ιδέα σε περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε και εσείς κάτι παρόμοιο. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το κάναμε. Δεν θέλαμε να ξοδέψουμε πάρα πολλά λεφτά και η αλήθεια είναι ότι ήδη μας βγήκε πιο ακριβό από ό,τι θα θέλαμε, από ό,τι υπολογίσαμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το κρατήσουμε και για τις επόμενες χρονιές. Οπότε δεν πειράζει, νομίζω ότι άξιζε τα λεφτά του. Και πάμε να το δούμε μαζί. Η κατασκευή, ας το πούμε, είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Μπορεί να φαίνεται προχειροδουλειά, αλλά είναι ότι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί παίρνει αρκετό χώρο στο δωμάτιο. Και θα σας δείξω τι ακριβώς έχουμε κάνει. Έχουμε αγοράσει κάποια σακουλάκια, τα συγκεκριμένα τα έχουμε πάρει από το IKEA. Και είναι 24 σακουλάκια σε διάφορα χρώματα, σε 3 διαφορετικά χρώματα. Και σε κάθε ένα έχουμε κολλήσει τις ημερομηνίες από 1 έως 24 του μηνός. Και κάθε ένα έχει μέσα και από ένα μικρό δωράκι. Το πρώτο, το οποίο θα το ανοίξουμε σήμερα, είναι αυτό εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, γράφει ένα στην πάνω αριστερή γωνία και έχει μπροστά ένα και ένα άνθρωπο. Και θα το βλέπουμε κάθε μέρα μαζί. Μόλις
Μόλις έφυγα από το σπίτι, ετοιμάστηκα πάρα πολύ γρήγορα γιατί το κανόνισα τελευταία στιγμή και θα κατέβουμε μαζί με τον Τι. Θα κατέβουμε κάτω στο κέντρο, στο κατάστημα της Νίξ που έχει σήμερα η Μάρα το Meet and Greet και θα συναντήσω και κάποιες άλλες κοπέλες, τη Σόνια και την Ελίζα σίγουρα, τις ξέρετε ήδη από τα κανάλια τους και θα προσπαθήσω να τραβήξω και μερικά πλάνα όσο είμαι εκεί πέρα για να δείτε κι εσείς λιγάκι τι γίνεται. Λογικά θα γίνεται πανικός, θα το δούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, ήρθαμε στην Νίξ, αλλά τελικά μάλλον δεν θα μπούμε, γιατί έχει αρκετά μεγάλη ουρά. Ήρθανε να γνωρίσουν τη Μάρα μάλλον. Και τώρα θα πάμε για καφεδάκι με τα κορίτσια. Έχουμε έρθει με τα κορίτσια εδώ πέρα στο Ποκολόγο για να πιούμε σοκολατίτσες, δείτε. Εμείς θα μην μας δούμε. Εμείς δεν θα πιέσουμε. Όχι. Άντε καλά, άντε καλά. Πείτε μου αν σας πετυχαίνω. Περίμενα. Τι να πούμε. Πείτε κάτι. Θέλω να ευχηθώ για το vlog μας να πάει καλά. Να σου τύχει το φλουρί την πρωτοχρονιά. Με ένα καλό γαμπρό. Ναι. Με ένα καλό και τα παιδιά. Τρία παιδιά. Ναι. Με υποχρεώσανε τα κορίτσια εδώ πέρα. Με κάνανε πολύ πικρή. Πολύ. Θα σας δείξω τι πήραμε. I don't need nobody to beg me. I know about conscience. Γεια σας, μόλις γυρίσαμε σπίτι, η ώρα είναι 10 και έχουμε πάρει μερικά σάντουιτς να φάμε, κάνουμε υγιεινή διατροφή για σήμερα και αφού τελειώσουμε με το φαΐ θα ανοίξουμε τα δωράκια μας που σας έδειξα προηγουμένως από το Advent Calendar, θα σας τα δείξω και μετά θα ξεκινήσω το editing της σημερινής ημέρας. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το πάρα πολύ υγιεινό γεύμα. Σήμερα γενικότερα είναι τέτοια ημέρα. Πεινούσαμε και ήρθαμε απ' έξω, οπότε είπαμε να πάρουμε πανσέτες σε σάντουιτς. Και είναι τέλειες από αυτό το μαγαζί. Λοιπόν, μόλις φάγαμε και θα ανοίξουμε το πρώτο σακουλάκι από το Advent Calendar που φτιάξαμε ο ένας για τον άλλον, για να δούμε τι περιέχει το καθένα μέσα. Αυτά από εμάς, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό vlog, να απολαύσατε την πρώτη ημέρα των vlog μας και θα τα πούμε αύριο με ένα νέο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!